θυμάμαι το πολύ στον Τάισον και τον Ζήφκοβιτ, σε μια έδρα που πάντα δυσκολεύεται. Έχει βάλει 4 γκολ και πάλι. Έχει χάσει τόσες ευκαιρίες. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το περιμένει, τον εκπλήσει και εκείνον. Και αυτό πώς θα καταφέρει η ομάδα που παίρνει συνεχώς με την πλάτη στα δίχτυα, έχοντας ανοίξει κάθε αντίπαλο μέτρο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. No, doesn't surprise me, because I am there day after day, and we can understand the work of the players. The second aspect is that, because today, more than winning by fantastic game, we won by fantastic work, by being responsible, by fighting, because two goals are coming from recover balls and not an easy situations, by playing in a correct, humble way, treating our opponents with maximum of respect. Όχι, δεν με εκπλήσει, γιατί είμαι εκεί με τους ποδοσφαιριστές κάθε μέρα και βλέπω τη δουλειά που κάνουν. Κατά δεύτερον, σήμερα είμαι χαρούμενος, γιατί δεν κερδίσαμε απλά κάνοντας ένα φανταστικό παιχνίδι, αλλά κάνοντας μια φανταστική δουλειά. Ήμασταν στο γήπεδο, δύο γκολ τα πετύχαμε επανακτώντας την μπάλα και όχι σε εύκολες καταστάσεις. Και επί της ουσίας ήμασταν ταπεινοί και δώσαμε στον αντίπαλό μας τον μέγιστο σεβασμό, δουλεύοντας πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. We are coming also after this period, which is a very good one for us, and the group has gained a lot of confidence, but again, this confidence, it is shown by their work in the pitch, that is a confidence with full responsibility. Και ερχόμαστε από μια περίοδο που η ομάδα κέρδισε πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, και αυτή την αυτοπεποίθηση δεν τη βγάλαμε σε αλαζονία, αλλά σε υπευθυνότητα μέσα στο γήπεδο. And the other aspect that we already discussed a lot of times is that we try to take advantage maximum of situations from every game. And we did it today. Και το άλλο που έχουμε συζητήσει, η άλλη παράμετρος, είναι ότι πρέπει να παίρνουμε το maximum που κάθε παιχνίδι έχει να μας δώσει. Πράγμα που κάναμε σήμερα. By creating, by playing a nice football, by working a lot, by pressing, by coming back and working with full responsibility, as it happened in the last 10 minutes when practically the players of Asteras were not able to find any space, and the team was down fighting with this humble way of working. Και όλα να τα κάνουμε με τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, που απαιτεί από μας κάθε παιχνίδι, είτε δημιουργώντας, είτε παλεύοντας, είτε δουλεύοντας με υπευθυνότητα μέσα στο γήπεδο, όπως κάναμε σήμερα. Επαναλαμβάνω, τα τελευταία 10 λεπτά που οι παίκτες του Αστέρα δεν μπόρεσαν να μας βρουν, παρά το σκορ ανοργάνωτους, ή να βρουν χώρους μέσα στον αγώνα, γιατί είχαμε αυτή την ταπεινότητα της δουλειάς που χρειάζεται το παιχνίδι. But this is today. The history of today's game. Thursday it's another game, and we must be at the same level of responsibility, of attitude. We cannot afford to make the smallest step back from this point of view of determination and sacrifice in the work. Αλλά αυτό είναι το σημερινό παιχνίδι, το οποίο είναι ήδη στην ιστορία. Την Πέμπτη έχουμε έναν ακόμη αγώνα που και δεν αντέχει αυτή η ομάδα να αφήσει έστω το ελάχιστο από την υπευθυνότητα, από την αποφασιστικότητα και από τη θυσία που καταβάλει στα παιχνίδια, που κατέβαλε και σήμερα. Πρέπει να έχουμε αυτό στο νου μας για τον αγώνα της Πέμπτης. Ναι, Κώστα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Θέλω να ρωτήσω ο Κώτς αν είχε ποτέ στην καριέρα του τέτοια προσεκτική γραμμή με τόσο μεγάλη παραγωγικότητα σε γκολ. Όλοι οι παίκτες έχουν σκοράρει από 3 μέχρι και 11 γκολ, ήταν σαν συναγωνισμός. Με την καλή έννοια, και για να το απολαύσουμε λίγο, ποιος ήταν σήμερα, ο Μουρκ, ήταν Τάισον και ο Ντεσπότοφ ήταν Αντρία, μπορούμε να πούμε έτσι, στο ρόλο του. Κώστα, no, I don't agree and I don't like to make, even if it's in a funny way, I don't like to make this kind of, to play this kind of games. Everyone is important, each one has quality, but the quality without the work inside of a team is nothing.
So the only one thing that everybody has to understand, if they want to be successful and to win important things in their career, is that they have to give everything for the team, to put their quality in the advantage of the team, in the work of the team. And we are doing from this point of view, or we have done until this moment, perfect. We have to keep this attitude. And again, playing every 3 days, we have to know to take maximum from each game, and after to move immediately for the next. Κώστα, ακόμη και αν το πούμε χαριτολογώντας, δεν θέλω να μπω σε τέτοιου είδους κουβέντα. Ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει την ποιότητά του, έχει τα προσόντα του και είναι το εξίσου απαραίτητος για την ομάδα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα του καθενός να μπαίνει στην υπηρεσία της ομάδας και για να αποκτά πλεονέκτημα η ομάδα. Αυτό που έχω να πω πάλι είναι ότι πρέπει εμείς ως ομάδα πρέπει να σκεφτόμαστε να παίρνουμε το maximum που κάθε παιχνίδι, από τις ευκαιρίες που κάθε παιχνίδι μας παρουσιάζει, να κρατάμε αυτό και να προχωράμε αμέσως στο επόμενο με την ίδια νοοτροπία. You start with these aspects, that to score goals, nice, this. For me the most important, we work and we push a lot. We have our philosophy of playing and creating by playing, by working. But the most important thing is everybody to work when we don't have the ball. Everybody to be responsible in the work that they have to do. And to stay perfect on the pitch is the first step to give you the victory. You can cover mistakes that you do, because always there are mistakes in a football game, but working all together, we manage to overpass this kind of mistakes. And for opponents, there is no confidence at the end. Σημειώνεται για τα γκολ που βάζει η ομάδα, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η δουλειά που βάζει μέσα στο γήπεδο κάθε ποδοσφαιριστής στις στιγμές που δεν έχουμε την μπάλα, γιατί όταν το κάνεις αυτό μπορείς να διορθώσεις οποιοδήποτε λάθος, γιατί λάθη παρουσιάζονται πάντα σε όλα τα παιχνίδια, και στο τέλος αφαιρείς και όλη την αυτοπεποίθηση των αντιπάλων σου όταν βλέπουν ότι δουλεύεις σωστά και συνειδητά όταν δεν έχεις την μπάλα και κλείνεις τους χώρους όπως πρέπει να τους κλείσεις, όπως έγινε και σήμερα. Ναι, Γιώργο. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Με τις επιλογές που έχετε κάνει στην άμυνα στα τελευταία παιχνίδια και στο Καραϊσκάκη και στη Φραγκφούρτη και εδώ, ενώ με Κετσιόρα δεξί ή στόπερ, Πουλιαράκη αριστερό στόπερ, Πάπα ή Ράφα Σοάρης αριστερό μπακ και συνήθως Βιερίνια δεξί μπακ, στα μάτια μας φαίνεται ότι η ομάδα αμυντικά λειτουργεί καλύτερα και δεν δέχεται εύκολα φάσεις από τον αντίπαλο. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση, βοηθάει αυτή η αμυντική επιλογή των παικτών την ομάδα? No, I don't consider on this way. I consider that every game is important, and from a game, what today was a complicated game, the game against Helsinki, even if it was not for first position, was for something different. Before the same, we can discuss about everything, qualification, the next game in group stage. No, we manage the team as we believe that we should do for each game, but also for the next game. So what do we believe that in Kifisia will be an easy game? There are no great games and small games. Here you have to be perfect and to treat every game as a final. And we are trying to do this. I believe that this is the huge gain of this team is the fact that we manage all together, players first of all, to gain this confidence and to be able to change a lot of players for a game to another game. Otherwise, we would not have been able to have these results for so long time. Δεν σκέφτομαι έτσι, δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια και είχαμε παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά όλα για το δικό τους λόγο. Νομίζετε ότι ακόμη και το προηγούμενο, το ευρωπαϊκό, ακόμη και αν δεν ήταν αποφασιστικό για την πρόκριση, την πρώτη θέση, δεν είχε σημασία για μας, δεν είχαμε πράγματα που θέλαμε να κερδίσουμε από εκεί μέσα. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία δεν θέλω να αναλύσω τώρα. Το καθένα από αυτά έχει τη σημασία του και εμείς σκεφτόμαστε την καλύτερη ομάδα για το κάθε παιχνίδι και προφανώς σκεφτόμαστε και την
διαχείριση του αμέσως επόμενου παιχνιδιού και έτσι επιλέγουμε τους ποδοσφαιριστές. Νομίζετε ότι στην Κηφισιά θα έχουμε έναν εύκολο αγώνα, έχει και εκείνο πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να είμαστε όπως χρειάζεται για να κερδίσουμε. One player could give you something in one aspect, could have other less strong point in another aspect, and the player that play after could change and to be in the opposite, but again we are talking about the work inside of the team. Και για να συμπληρώσω την προηγούμενη απάντηση, το βασικό κέρδος της φετινής χρονιάς είναι ότι οι παίχτες με αυτό το rotation κέρδισαν αυτοπεποίθηση και μας δίνουν τη δυνατότητα να παίζουμε τα παιχνίδια, όσο σημαντικά και αν είναι, με πολλές αλλαγές, χωρίς η ομάδα να χάνει το χαρακτήρα της. Συνεχίζει ο προπονητής και λέει ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τα προσόντα του, τα δυνατά του σημεία και την ίδια στιγμή έχει και κάποια μειονεκτήματα που σε κάποιο παιχνίδι τα προσαρμόζουμε αναλόγως και στο επόμενο παιχνίδι παίζει ο άλλος ποδοσφαιριστής με τα άλλα πλεονεκτήματα και αντίστροφα μειονεκτήματα. Αυτή είναι η λογική, έτσι πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ευχαριστούμε πολύ.